Απόψε λοιπόν είστε η μικρή σταχτοπούτα που πήγε επιτέλους στο χορό. Μην ξεχάσετε να αφήσετε το κοβάκι σας για να το βρει ο μικρός πρίγκιπας και να σας το φέρει. Ο μικρός πρίγκιπας. Μπερδεύετε τα παραμύθια, κύριε Κρίσπη. Εκείνο που βρήκε ο μικρός πρίγκιπας είναι το χαμένο αστέρι της ευτυχίας. Μπα. Ομολογώ ότι δεν τα πολύ καταφέρνω με τα παραμύθια. Άλλωστε τα παραμύθια ανήκουν σε εσάς τους καλλιτέχνες. Έμαθα ότι παίζετε πολύ καλό πιάνο, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Παίζω πιάνο. Είναι πάθος ή ευχαρίστηση? Το μόνο που ξέρω εγώ είναι ότι το πιάνο είναι η ίδια μου η ζωή. Τόσο πολύ? Τόσο. Για μένα, πώς να σας το πω, είναι κάτι σαν τον αέρα που αναπνέω. Μόνο όταν παίζω νιώθω πως υπάρχω, πως είμαι ευτυχισμένη. Και δεν φοβάστε? Να φοβηθώ τι? Πράγματι, τι? Τι εννοείτε? Αφήστε. Κινδυνεύω να σας γίνω δυσάρεστος και δεν θα το ήθελα καθόλου, πιστέψτε με. Τι θέλατε να πείτε? Να, είναι κάτι έμονες ιδέες που είχα από παιδί και που μεγαλώνοντας έγιναν πεποιθήσεις. Ασκέψεις περί τέχνης, περί καλλιτεχνών. Μικρός, ξέρετε, ήμουνα κι εγώ μοναχικός τύπος. Μου άρεσε να απομονώνομαι και να γράφω. Έγραφα με πάθος. Φρόντισα όμως εν καιρός να σταματήσω. Γιατί? Κατέληξα στο συμπέρασμα πως οι καλλιτέχνες θα πρέπει να είναι βαθιά δυστυχισμένα όντα. Όλα τα μεγάλα έργα είναι σαν γραβιές απελπισίας, δεν είναι? Για μένα είναι τα μόνα πράγματα που πλησιάζουν το Θεό. Για να φτάσει κανείς με την τέχνη, με τη μουσική στην πόρτα του Θεού, πρέπει πρώτα να περάσει μέσα από την κόλαση. Και αν τελικά αντέξει τη δοκιμασία ως το τέλος, και αν καταφέρει να περάσει την κόλαση και να φτάσει στην αντίπερα όχθη, κάτι από τη ζωή του, κάτι από την ψυχή του θα έχει μείνει πίσω. Και μάταια θα ψάχνει να το βρει. Νιώθετε λοιπόν ίκτο για τους μεγάλους καλλιτέχνες? Όχι ίκτο. Το έργο τους το θαυμάζω απεριόριστα. Τους ίδιους όμως τους πονάω. Θα πρέπει να είναι απέραντη η μοναξιά τους. Αν ποτέ γίνετε μεγάλη καλλιτέχνης, θα δείξετε σε πολλούς ανθρώπους το δρόμο της ευτυχίας. Εσείς όμως θα τον αναζητάτε ως το τέλος.